Γεια σας, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Στο προηγούμενο βίντεο λογικά είχα μιλήσει για ένα τρέλερ το οποίο αγόρασα από τα Vico, σε προσφορά το βρήκα και θα το δούμε μαζί, να δούμε πόσο μεγάλο είναι, πόσο αξίζει. Μπορείτε να το δείτε γιατί το έχουν ανοιχτό εκεί συνήθως. Πριν από πολύ καιρό, είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, δεν ξέρω πόσοι το είδατε, πριν από πάρα πολλά χρόνια, πάζει κανένα 2-3 χρόνια τώρα, είχα βρει κάτι παρόμοιο με κανένα 40-44 ευρώ. Είναι μεταλλικό, δεν είναι πλαστικό. Είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσα να πάρω ένα τέτοιο και να βάλω βιβλία δεξιά-αριστερά, να το στολίσω, να βάλω μαγνητάκι γιατί είναι μαγνητικό όπως σας προείπα, ξέρετε από διάφορα ταξίδια από αυτά, να γίνει όμορφο και να το έχω έτσι σαν ντεκόρ, να έχω βιβλία μέσα αδιάβαστα, να διαβάζω και. Στην πορεία πέσαν έξω τα οικονομικά μας. Πέρασε και ο καιρός και βρήκα ακριβώς αυτό εδώ που βλέπετε στο Vico, λευκό και μαύρο, σε 24-25 ευρώ, πόσο ήταν, κάπου τόσο. Δεν το αγόρασα γιατί λέω θα είναι υπερβολή, γενικά πήγε λίγο πίσω, μέχρι πριν από κανένα 2 εβδομάδες που το είδα σε προσφορά 17 ευρώ. Μάλλον ξεστοκάρουνε, οπότε λέω ευκαιρία να το πάρω γιατί μετά θα τρέχω και θα ζητάνε γη και ύδρα. Και σκεφτόμουν ότι τώρα θα μπορούσα εκτός από βιβλία να βάλω και τα controller μου από το PlayStation, από το Xbox που έχω κοντά, να βάλω διάφορα άλλα πραγματάκια που χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση, να το έχω εκεί πέρα τακτοποιημένο και να ξέρω, τρε παιδί μου, ξέρεις, όταν κάνω ένα βίντεο έχω τα πράγματα του βίντεο, μαχαίρια, ιστορίες εδώ πέρα, έχω τα controller μου, έχω οτιδήποτε. Να είναι όμορφο, τακτοποιημένο και επίσης αρκετά όμορφο που σου ξαναλέω για να το δεις, να στολίσεις το χώρο. Οπότε πάμε να το δούμε. Είναι αρκετά βαρύ και είναι αρκετά στιβαρό. Έχει ράγες από κάτω, ράγες, έχει τρυπούλες από κάτω για να μπορείς να το... Θες πάνω να παίρνει αέρα ρε παιδί μου και να μην πέφτει νερό ή οτιδήποτε. Είναι μεταλλικό, είναι αυτό εδώ. Έχει διάφορα κομμάτια, έχει τα καλάθια του, 3 καλάθια, αρκετά μεγάλα σε διαστάσεις, αρκετά στιβαρά θα έλεγα. Λοιπόν, έχει όλα τα γύρω-γύρω, τακτοποιημένα καλά θα έλεγα. Και επειδή δεν θέλω να σας φάω τον πυρι-πυρι, θα κάτσω να το συναρμολογήσω, παίζει να το δείτε σε fast forward, οπότε ναι, το βλέπετε τώρα σε fast forward πώς θα το στήσω για να πούμε να συναρμολογηθεί όλα. Fast forward!
Λοιπόν, αυτό εδώ είναι αρκετά ψηλό. Παίζει να είναι κοντά στο 1 μέτρο περίπου, 80 εκατοστά με 1 μέτρο. Μου πήρε κανένα 25 λεπτά να το δέσω. Η αλήθεια είναι ότι οι οδηγίες, αν και okay, κατατοπιστικές θα έλεγα, δεν είχαν καλά την αρρύθμιση σε μερικές βίδες, με αποτέλεσμα εγώ να σκέφτομαι πού πάνε τι, αλλά τελικά δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Μόλις κατάλαβα ποιες βίδες πάνε πού, φτιάχτηκε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι 17 ευρώ. Δεν το λες και άσχημο, έτσι. Καλό είναι νομίζω. Έχει ρόδες, οι οποίες ρόδες έχουν στόπ από κάτω. Σχετικά ισορροπή, νομίζω παλατζάρι ελάχιστα, αλλά ναι. Τη δουλειά που θα την κάνει. Σκεφτείτε τώρα εδώ κάτω μερικά βιβλία, τα controller μου, τα χειριστήρια από τηλεοράσεις κτλ. Νομίζω θα είναι υπερβολικά καλό. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά καλό για τα 17 ευρώ του. Άμα θέλετε, πάτε τσεκάρετε το. Υπάρχει και σε λευκό το αντίστοιχο. Μπορείτε να το βρείτε και από άλλα καταστήματα, λίγο πιο ακριβά, έως αρκετά πιο ακριβά. Μπορείτε να βάζετε τα λαχανικά σας, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε. Απλά εγώ το θέλω για λίγο πιο εξειδικευμένη χρήση. Λοιπόν, αυτό ήταν από μένα. Check, τεκνά, ο Κώστας. Ελπίζω να σας άρεσε. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά.